Ενώ είχατε την ευκαιρία να ζήσετε το American Dream στην Αμερική, επιλέξατε να το κάνετε στην Ελλάδα. Αν είχα μείνει στην Αμερική, είναι πολύ πιθανό να είχα περισσότερο υλικά πράγματα από ό,τι έχω σήμερα. Το ζήτημα είναι ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, δηλαδή δεν είναι θέμα θα τα μπαίνουν αυτά και θα τα πήγαινε στο άλλο κόσμο, λοιπόν είμαι ευχαριστημένος. Αν σας έβαζαν ένα δίλημα μεταξύ δύο πραγμάτων, καριέρα, οικογένεια ή καριέρα, προσωπική ζωή, ποιο από τα δύο θα επιλέγατε? Καταρχάς η καριέρα εμένα μου κατέστρεψε την προσωπική ζωή. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί στον αθλητισμό ουσιαστικά είναι show business. Θυμάμαι όταν τα παιδιά μου τα μεγάλα ήταν μικρά, είχα πάρει τηλέφωνο, είχα να γυρίσω στο σπίτι ένα μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, σηκώνει ο μικρός μου γιος, ο μεγάλος, στο τηλέφωνο, του μιλάω και τέγα και παίρνει το παιδί και λέει στη μάνα του: «Μαμά, πάρε το τηλέφωνο, είναι ο Στίβο Γιατζόγλου στο τηλέφωνο». Εσείς από τις σχέσεις σας, η πιο γνωστή είναι αυτή με την Κατερίνα Γιατζόγλου, η οποία ήταν και αυτή ένα προβεβλημένο πρόσωπο, μοντέλο. Ποιες είναι οι σχέσεις σας σήμερα, γιατί ξέρω ότι περάσατε από 40 κύματα. Η Κατερίνα όταν την γνώρισα ήταν 19-20 χρονών. Λοιπόν, άραγε, καταλαβαίνεις ότι όταν εγώ ήμουνα 30 και η Κατερίνα ήταν, ξέρω εγώ, 19 χρονών, καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλά πράγματα από το χαρακτήρα της θα πρέπει εγώ να πω φταίω εγώ ή είμαι υπεύθυνος εγώ. Οι love affairs δεν τελειώνουν καλά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χωρίσει και είναι φίλοι. Και λέω μέσα μου, εντάξει, μπορεί να μην έχουν αγαπηθεί ποτέ. Δεν έχω σχέσεις. Την τελευταία φορά που είδα την Κατερίνα, ήμουνα μαζί με τη γυναίκα μου στη βάφτιση της κόρης μου στο παιδί. Εκεί την είδαμε στη βάφτιση. Η κόρη σας έχει παιδί? Α? Έχει παιδί η κόρη σας? Η κόρη μου, ναι, έχει παιδί. Άρα είστε και παππούς. Είμαι και παππούς. Πώς είναι αυτός ο ρόλος? Κοίταξε, πήγα εκεί δύο φορές και μου είπε το παιδί συνέχεια παππού, παππού, καππού και δεν ξαναπήγα. Κατάλαβες τι γίνεται? Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει λεχθεί και αυτό ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας αθλητής που έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής. Κοίταξε, η Έλληνας αθλητής, καταρχάς εγώ πιστεύω είναι ο μεγαλύτερος αθλητής, Έλληνας αθλητής στην ιστορία της Ελλάδος. Γιατί δεν μπορεί να μπει, ούτε ο Γκάλης μπορεί να μπει σε αυτή την κατηγορία, γιατί ο Γκάλης δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα. Εσείς λέτε μια χαρά ότι είναι Έλληνας. Το παραδέχεστε ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Μάλιστα τον εξαιρείτε από τον εαυτό σας που έχετε γεννηθεί στην Αμερική και λέτε ότι αυτός είναι πιο Έλληνας. Ναι. Απλά η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, που ξέρω ότι έχετε μια σχέση. Ναι, έχω μια πολύ μεγάλη σχέση με τη Χρυσή Αυγή, ναι. Λέει το ίδιο για το Γιάννη Αντετοκούνμπο? Δεν μου έχουν εκδηλώσει τέτοιο πράγμα πρόσωπο, ότι είμαστε ρατσιστέ και δεν γουστάρουμε. Οι άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι είναι κατά των λεύθερων μετανάστων, οι οποίοι έρχονται εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είστε μέλος της Χρυσής? Όχι, βέβαια δεν είμαι μέλος. Στις τελευταίες εκλογές ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ, μα ουσιαστικά δεν ψήφισα το ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισα τον Τσίπρα. Γιατί τον πίστεψα αυτόν τον άνθρωπο. Πίστεψα αυτά που είπε. Στις επόμενες εκλογές, όταν... Θα ψηφίσω τη Χρυσή Αυγή. Τις προάλλες βρισκόμουν λοιπόν στο λεωφορείο. Ήταν ένας που δήλωσε ότι ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Το έλεγε σε ένα φίλο του. Μετά καθόταν μια γυναίκα δίπλα, μαύρη. Της είπε να σηκωθεί από τη θέση, να κάτσει ο ίδιος. Της είπε: «Δεν τρέπεσαι που έρχεσαι στη χώρα μου, που κάνεις αυτό, αυτό, αυτό». Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Η γυναίκα ήταν μαύρη και έγκυος. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν υπάρχουν ρατσιστέ. Αυτό θα πρέπει να το συζητήσεις με τον ίδιο με τον γραμματέα, με τον κύριο Μιχαλογιάκο. Δεν ξέρω πολύ καλά ότι δεν εγκρίνει τέτοιο είδος αυτό. Θα θέλατε να είχατε την ίδια αντιμετώπιση? Η μαμά σας δεν είναι Εβραία? Δεν είμαι εγώ με το Χίτλερ. Τώρα δεν αυτοκτονεί κόσμος με το Σόμπλε? Δεν υπάρχουν πολλές συγκρούσεις σε αυτό όμως. Ενώ εξυμνούμε το Χίτλερ, παρόλα αυτά θέλουμε το κατοχικό δάνειο. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Εγώ προσωπικά δεν το δέντια αυτό. Αν υπάρχει 1% ή 2% στις απόκριες στις οποίες το έχουν κάνει, δεν ξέρω.
Κανένας δεν ερμεί το χρήτρο.